Πληροφορίες από παραπάνω από ένα άτομο ήταν πως πληρώσανε περίπου 3.000 ευρώ ένα άτομο. Τις αγορέψανε και απαγορέψανε μάλιστα στην αρχή να βάλουν φαγητά δικά τους σε πλοίο, γιατί τους είχαν υποσχεθεί ένα λόξ πλοίο κτλ. Και καταλήξανε να είναι σε αυτό το πράγμα. Σήμερα φεύγουν κάποιοι, από ό,τι έχετε κι εσείς πληροφορηθεί. Η φιλοξενία είναι πάρα πολύ καλή. Έχουν γίνει 2 τακτικοί παθολογικοί ελέγχοι στους φιλοξενούμενους εδώ μετανάστες. Οι συνθήκες διαβίωσης εδώ και φιλοξενίας είναι πάρα πολύ καλές. Η κοινωνία της Ιεράπετρας στηρίζει αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα όλα πάνε.